Συνάδελφοι και συναδέλφισες, αγαπητοί φίλοι από όλους τους χώρους που ήρθατε σήμερα εδώ μαζί μας, κοντά μας, και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί μας δίνει δύναμη και κουράγιο όλοι μαζί να συνεχίσουμε. Δύο κουβέντες θα ήθελα να πω, έτσι από καρδιάς. Σε αυτόν τον τόπο, για να υπάρχει δημοκρατία, για να υπάρχουν ελευθερίες, σεβασμός στον πολίτη, δικαιώματα, κάποιοι άνθρωποι τις δεκαετίες που πέρασαν έμειναν όρθιοι, αγωνίστηκαν, αντιστάθηκαν, δεν δίστασαν να συγκρουστούν. Πολλοί από αυτούς διώχτηκαν, φυλακίστηκαν, απολύθηκαν και ναι, κάποιοι πέρασαν δεκαετίες στη ζωή τους στις φυλακές και κάποιοι βεβαίως αφιέρωσαν τη ζωή τους. Εμείς οι νεότεροι έχουμε ένα χρέος, μεγάλο χρέος απέναντι σε αυτούς που αγωνίστηκαν για να βρούμε εμείς μια σειρά κατακτήσεις, αλλά απέναντι και στην ιστορία, στην ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας μας. Έχουμε το χρέος να τιμήσουμε τους αγώνες τους. Έχουμε το χρέος να μείνουμε και εμείς όρθιοι όπως έμειναν αυτοί. Έχουμε το χρέος να φωνάξουμε στην κυβέρνηση αλλά και τους κύριους της Τρόικας, να φωνάξουμε στο κεφάλαιο ότι μπορεί να κλέψατε τους μισθούς μας, μπορεί να σκοτώσατε τα όνειρά μας, αλλά τις ψυχές μας δεν θα τις σκοτώσετε ποτέ. Αυτές θα μένουν πάντα ζωντανές και θα σας αντιστέκονται. Αγαπητοί φίλοι, κάθε μέρα που περνά, όλο αυτό το διάστημα, η ιστορία γράφεται και γράφει για όλους μας, για τους πολιτικούς, για τους δημοσιογράφους, για τους συνδικαλιστές, για τον καθένα από μας προσωπικά. Και η ιστορία, είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρετε, γράφεται σε δύο βιβλία. Στο ένα της βιβλίο γράφει αυτούς που ναι, στάθηκαν όρθιοι, αγέροχοι, όσα μποφόρκια φυσούσαν. Γράφει αυτούς που δεν έψαξαν να βρουν άλοθη για να συμβιβαστούν, για να ξεπουληθούν. Γράφει αυτούς που δεν έσκυψαν το κεφάλι, που δεν γονάτισαν. Γράφει αυτούς που δεν πίστεψαν σε μονόδρομους. Και στο άλλο της βιβλίο, ναι, γράφει τους εφιάλτες, γράφει αυτούς που συμβιβάστηκαν, γράφει αυτούς που τα άλοθη τα έχουν στο τσεπάκι τους. Εμείς έχουμε χρέος και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτό το χρέος θα το τηρήσουμε. Έχουμε καθήκον να φροντίσουμε η ιστορία να μην μας γράψει σε αυτό το δεύτερο βιβλίο, αλλά στο πρώτο, αυτόν που στάθηκαν όρθιοι. Και να κλείσω λέγοντας τούτο ακόμα. Πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους αγώνα, ρίξη, ανατροπή. Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Αγώνας, ρίξη, ανατροπή. Πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους, όταν κύλησαν τα χρόνια τους, όταν έφτασαν στα στερνά τους που λέμε, στα τελευταία τους, και αναπολώντας πώς πέρασε η ζωή τους, πώς κύλησε η ζωή τους, μετάνιωσαν γιατί την ώρα που έπρεπε δεν βρέθηκαν εκεί που έπρεπε και δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Εμείς θα φροντίσουμε να μην μετανιώσουμε. Ο αγώνας μας ξεκίνησε και θα πάει ως το τέλος. Όσο δε για τις απειλές, το ότι θα μας στείλουν τον εισαγγελέα, εδώ είμαστε
και τον περιμένουμε. 100 εισαγγελείς δεν μπορούν να μας σταματήσουν προκειμένου να κάνουμε το χρέος μας. Ψηλά τις γροθιές μας, ψηλά και δυνατά, σφιχτά δεμένες οι γραμμές μας. Να είστε καλά.